Μονάτικη Παρασκευή που δεν είναι Σάββατο και ούτε Κυριακή κοντή γιορτή. Πάμε τώρα στα δικά μας. Ο Ορέστης Τζιόβας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή Κυψέλη και μίλησε για την εμπειρία του ως εργαζόμενος σε νυχτερινά μαγαζιά και την αγενή συμπεριφορά που είχε δεχτεί. Επειδή η σχολή μου ήταν αρκετά απαιτητική, ζούσα μέσα στη σχολή δηλαδή περισσότερο. Βέβαια δούλευα και βράδυ, δούλευα στο κολονάκι και δούλευα λίγο με μια κοινωνική τάξη ανθρώπων η οποία δεν μου ήταν πολύ συμπαθής τελικά. Στον τρόπο που διασκέδαζαν, στον τρόπο που αντιμετώπιζαν το προσωπικό. Έχω και άσχημες συμπεριφορές και από γνωστούς ανθρώπους, πολύ γνωστούς κιόλας. Απάντησα αντιστοίχως τότε. Δέχτηκες κάποια αγενή συμπεριφορά? Ναι, αγενείς συμπεριφορές πολλές. Του τύπου? Του τύπου ότι εγώ έχω λεφτά, πληρώνω και θα κάνω το γούστο μου και θα μιλήσω και όπως θέλω. Εσύ είσαι. Τι είσαι μπροστά? Δεν σε βλέπω καν. Ναι. Τι απάντησες? Μπράβο, ναι. Απάντησα, δεν μπορώ να πω στον αέρα. Στην εκπομπή της Νανάης Μπάρκα ήταν καλεσμένη η Κοραλία Καράντη και μεταξύ άλλων μίλησε για το ηλικιακό bullying που δέχονται οι γυναίκες στη δουλειά. Οι γυναίκες μετά τα 45 στο Hollywood αλλά και εδώ αντιμετωπίζουν τεράστιο θέμα. Δεν υπάρχουν ρόλοι. Υπάρχουν ρόλοι παράπλευροι που είναι οι γυναίκες που είναι χρήσιμες για να πάει παρακάτω το κεντρικό story που πάντα αφορά τη νέα κοπέλα που είναι το αντικείμενο του πόθου. Αν δεν είσαι πλέον το αντικείμενο του πόθου, είσαι 50-55 χρονών, είσαι μετά την εμεινόπαυση. Επομένως δεν μπορεί να φαντασιωθεί κανείς, να σε φαντασιωθεί κανείς ως ερωμένη. Θα κάνεις τις πεθερές και τις κακές πεθερές. Θα κάνεις τις μάγισσες, θα κάνεις τις συμπεθέρες, θα κάνεις τις φίες που είναι να καταπιέζουν. Ο Γιώργος Μαργαρίτης κάθισε ενώπιος ενώπιο με τον Νίκο Χατζηνικολάου και μίλησε για τον τζόγο, το αλκοόλ, καθώς και ως έκπληξη μίλησε για αυτόν και ο γιος του. Εγώ είχα και ένα πάθος μέσα μου. Είχα τον τζόγο. Και με ταξίδευε και με έκανε ό,τι θέλει ο τζόγος. Το ποτό και αυτό κράτησε πολύ, και αυτό 40 χρόνια. Τα κόψες μαχαίρι, έμαθα κάποια στιγμή. Μαχαίρι, ναι. Τον έβλεπες ποτέ? Έλειπε αρκετά, η αλήθεια είναι. Όποτε μπορούσα, εννοείται από μικρός, ήθελα να πηγαίνω μαζί του. Οπότε τον είχα στην καθημερινότητά μου. Όλες βέβαια κοιμόμουν στα καμαρίνια. Στο Night Out ήταν καλεσμένη η Εβελίνα Παπούλια και αποκάλυψε πολλά κάπως παράξενα πράγματα που τη συνέβησαν τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τη ζωή. Έχει τύχει να βγεις από το σπίτι χωρίς να φοράς όρουχα, είτε από επιλογή είτε γιατί το ξέχασες? Από επιλογή, ούτε από επιλογή, είτε γιατί το ξέχασα. Έτυχε. Τι ρόλο παίζει για εσένα το σεξ σε μία σχέση? Τα πάντα. Τα πάντα. Σε έχει τολμήσει ενέσιμες θεραπείες. Εννοείται. Έτυχε να φιλήσεις σωστό μας συνεργάτη σου στα πλαίσια τη δουλειά και να μύριζε άσχημα η αναπνοή του? Ναι. Πώς το αντιμετώπισες? Πήγα στο μπάνιο και άρχισα και έπλυνα το στόμα μου. Αυτό. Σηκράτηκα πάρα πολύ. Του έχει τύχει η Μαριέλα? Όχι, δεν μου είχε τύχει, παιδιά, ευτυχώς. Το που έτυχε στην Εβελίνα Παπούλια, αυτό λες τώρα. Όχι, δεν μου είχε τύχει, ευτυχώς, αλλά μπορώ να φανταστώ ότι είναι φρικτή εμπειρία. Παιδιά, υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορείς να κάνεις. Μια μεντούλα, κάτι πριν, να είσαι φροντισμένος, περιποιημένος. Ωραία είναι αυτό για τον συνάδελφο. Λίγο νήμα, λίγο νηματάκι. Εντάξει, οκ. Α, και όχι σκόρδα. Σίγουρα αυτό είναι μας στον χώρο των ηθοποιών, ότι δεν φυλάμε με σκόρδο. Εντάξει, είπαμε. Πάντως ο Ορέστης Τζιόβας αποκάλυψε ότι είχε δεχτεί αγενείς συμπεριφορές στο παρελθόν όταν εργαζόταν. Δεν του πάει, λέει, αυτή η κοινωνική τάξη. Αλλά απάντησε αναλόγως, είπε. Απάντησε, αλλά δεν μπορούσε να πει στον αέρα τι είπε. Να σου πω κάτι, εγώ θεωρώ. Ήταν σε γαλλικά. Μάλλον. Εγώ θεωρώ ότι είναι πραγματικά από τους χειρότερους ανθρώπους οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκουν κάποιον ο οποίος κάνει τη δουλειά του και νιώθουν ότι επειδή είναι εκεί ως πελάτες έχουν εξουσία. Νομίζω ότι εκεί δείχνεις και την ποιότητά σου. Ακριβώς. Τους ανθρώπους που σε εξυπηρετούν, εκείνη τη στιγμή σου προσφέρουν ένα σέρβις, εκεί πραγματικά πρέπει να φέρεσαι, γιατί όλος κάνει τη δουλειά του εκείνη την ώρα. Ακριβώς. Και επειδή ο άνθρωπος αυτός είναι παγιδευμένος εκεί στη δουλειά του, δεν μπορείς να του φέρεις σαν σάκος του box. Και καλά έκανε και απάντησε όπως απάντησε και με το είπε. Δηλαδή, εγώ μαζί του. Πολύ σωστά. Γιώργος Μαργαρίτης, δεν το συζητώ. Ναι, είναι καταπληκτικός τύπος. Τρομερή φωνή, τρομερά τραγούδια, ωραίος τύπος, ένας αυθεντικός λαϊκός τραγουδιστής. Και το ότι έκοψε, παιδιά, τον τζόγο και το αλκοόλ μαχαίρι δεν είναι εύκολο πράγμα. 40 χρόνια και λέει. Το κάπνισμα, επί 40 χρόνια όμως. Μια στιγμή το αποφάσισε. Ήταν όμως εθισμός, ήταν από επιλογή όταν έπαιζε. Για εθισμό μίλησε. Εθισμός είναι, βρε. Γιατί ο εθισμός δεν κόβεται εύκολα. Δηλαδή θέλει βοήθεια για να κοπεί. Εντάξει, τα κατάφερε. Όμως το κάνουν από επιλογή και μπορούν να το κόψουν όποτε θέλουν. Γι' αυτό. Αλλά εντάξει. Γιώργος Μαργαρίτης, τα χαιρετίσματά μας.